πραγματικά διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο αντιπυρική, που θα μπορούσα να την πω, να μην την πω αντιπυρική, να την πω πλήρως πυρηνή. Μιλώντας με αξιωματικούς, πραγματικά διανύουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ίσως το χειρότερο της δεκαετίας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και Αλδιράκη, δεν μπορώ να σκεφτώ το γεγονός ότι έχοντας ένα υψηλό δίκτυο επικοινωνιότητας θα προμείνει σε κάποια εργασία ή σε ένα χειρότερο σενάριο κάποιους ζωτικούς λόγους σε τέτοιες περιόδους να πάει να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του, οτιδήποτε, ένα εμπρισμό, να είμαστε έτσι πιο ξεκάθαροι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Λουδηράκη. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς γνωρίζει τι πρέπει να προσέχει και τι όχι πια μετά από τόσα χρόνια, αλλά κρατάω αυτή την πληροφορία ότι, ξέρετε, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και ότι διανύουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, το πιο δύσκολο της τελευταίας δεκαετίας, διότι είναι και οι καιρικές συνθήκες αυτές που ευνοούν το άναμα, την επέκταση Σωστά. μιας φωτιάς, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Επίσης, ένα δελτίο το οποίο πήραμε από την πολιτική προστασία. Είδα για άλλη μια φορά αυτό το σύστημα GIS που δίνει στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Δηλαδή, αναφέρει χαρακτηριστικά συμβάτα πυρκαγιών 26/6/2021, 1/7/2021. Τι είναι αυτό το σύστημα, είναι προς χρήση του καθενός από εμάς και τι ακριβώς μπορούμε μέσα από αυτό το σύστημα να βρούμε? Κυρία Δολυράκη, μια συμβαίνει την ευκαιρία να συγχαρώ καταρχήν τους ανθρώπους, τους μηχανικούς και τα στελέχη της περιφέρειας Κρήτης που ασχολήθηκαν με αυτό το σύστημα. Πραγματικά ένα πάρα πολύ οικονομικό σύστημα, την ίδια στιγμή που το κράτος σπαταλάει εκατομμύρια για ανάλογου τύπου υποθέσεις. Τι είναι λοιπόν το GIS? Είναι ένα πλήρως σύστημα δορυφορικής καταγραφής και απεικόνησης, με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και σε live εικόνα, αλλά και σε ας το πούμε αναπεριόδους χρονικούς, πλήρη αποτύπωση των εκτάσεων και πλήρη αποτύπωση, ακριβή αποτύπωση των εκτάσεων που έχουν καεί. Δηλαδή η φωτογραφία που έχω αυτή την ώρα μπροστά μου και την ανοίγω και την κουγκλάρω, όπως λέμε, μου δείχνει κάποια συγκεκριμένη περιοχή με εκτάσεις που έχουν καεί, θέλετε να πείτε? Σωστά, το πριν και το μετά. Μάλιστα. Το πριν και το μετά. Είναι στη διάθεση, εννοείται, των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της περιφέρειας, είναι προσβάσιμο, θα μπορεί ο καθένας να αντλεί στοιχεία. Είναι μια εφαρμογή η οποία μας δείχνει, μας αποτυπώνει σε ζωντανό χρόνο όσον αφορά την πολιτική προστασία, δεν αφορά μόνο την πολιτική προστασία, αλλά μια που μιλάμε για μας, τα πάντα. Ακόμα και τους σταθμούς υδροληψίας, παράδειγμα, για τα ελικόπτερα, στο νομό Ηρακλείος και στην Κρήτη γενικότερα, τους χώρους καταφυγής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. Είναι πραγματικά μια πρωτοπόρη εφαρμογή, πρέπει να το πω, σε επίπεδο Ελλάδος. Και μάλιστα πολλές περιφέρειες, δεν σας το κρύβω, έχουν εκφράσει έτσι το ενδιαφέρον το πώς προχωρήσαμε και ποια διαδικασία. Να συγχαρώ πραγματικά τα στελέχη που ασχολήθηκαν, τους αξίζουν μεγάλο μπράβο και σε πολύ χαμηλό κόστος, κυρία Δουλειράκη, διότι από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε και δημόσιο αγαθό, το πλούτο τέλος πάντων, όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης, θα πρέπει οι ενέργειές μας να είναι στοχευμένες και να έχουν και σαφή αποτελέσματα. Μία ενέργεια είναι και αυτή. Να σας πω για κάτι άλλο. Πονάει πραγματικά κάποιος βλέποντας αυτές τις εικόνες, δηλαδή αυτό το οποίο καεί και αυτό το πράσινο της γης, τις εκτάσεις που έχουν καεί και πώς στην συνέχεια δορυφορικά φαίνεται ή φαίνονται αυτές οι καμένες οι εκτάσεις. Πραγματικά δεν θα πω άλλη λέξη, είναι να πονάει η ψυχή σου. Γούρνες Ηρακλείου 26/6 και δείχνει πραγματικά τι έχει γίνει. Ασίτες Ηρακλείου, Γεράκη, Κακοδίκη Χανίων, Μαρονία Σιτίας. Και πάμε στις φωτιές που είχαμε από Κόρονας για τις επόμενες ημέρες, δηλαδή για χθες, όπως επίσης και Μόνη Πρέβελης, που αυτά φαντάζομαι ότι επίσης φαίνονται με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να ανοίξω όλη την εικόνα μπροστά μου αυτή την ώρα. Εννοείται, κυρία Δουλγεράκη, όποιο συμβάν καταγράφεται και αφορά τι πυρκαγιές, μέσω των δορυφόρων, ξαναλέω, μέσω της απεικόνησης, γνωρίζουμε και το πριν και το μετά. Ωραία. Κρατάμε αυτές τις παρατηρήσεις και επίσης για άλλη μια φορά αυτό που μας είπατε στην αρχή, ότι παραμένει υψηλός ο δείκτης επικινδυνότητας και αύριο Παρασκευή 9 του μήνα σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος στο 4, πάρα πολύ υψηλός. Να είστε καλά, κύριε Βεζιάκη, σας ευχαριστώ και να ευχηθήσω την προσοχή του κόσμου για άλλη μια φορά. Σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε ενέργεια, σε νύπετρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς είναι καταστροφικά
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, κινδυνεύουν περιουσίες. Είναι μια δύσκολη σεζόν, να το ξαναπούμε, ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας.